γιατί επειδή τα γραπτά μένουν και τα tweet μένουν, στις 5 Μαΐου του 2014 υπήρξε ένα tweet που έλεγε «Προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζει ξεπούλημα σε ιδιώτες. 25 Μαΐου τους χαλάμε τα σχέδια». Αυτό το tweet είχε 267 retweet, επανάληψη, και 116 like. Καταλαβαίνετε ποιον ήταν. Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Και μιλάμε τώρα για την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων, μια ιδιωτικοποίηση η οποία έχει τεράστιο οικονομικό όφελος για τη χώρα, η οποία θα βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη, θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και ευτυχώς. Το οξύμορο σχήμα, σήμερα το πρωί, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κύριος Πιτσιόλας, σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή, έκανε ό,τι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε εμείς στο να εξάρει αυτή την αποκρατικοποίηση, ύμνους για την αποκρατικοποίηση των 14 αεροδρομίων. Δηλαδή, νύχτα, μέρα, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο που κράτησα, το οποίο είχε και προσωπικά χαρακτηριστικά,